Για την πορεία της πανδημίας, με τις εξάρσεις που διαδέχονται η μία την άλλη και τους σκληρούς δείκτες των θανάτων και των διασωληνώσεων, ρωτήθηκε ο αναπληρωτής διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Νικόπουλος. Ο κ. Νικόπουλος υποστήριξε ότι υπάρχει μια ανησυχία για την πορεία, καθώς και ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγάλος, αλλά το κυριότερο είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων. Καθημερινά, σχεδόν όπως είπε, καταγράφεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, ενώ την ίδια ώρα το υγειονομικό προσωπικό παλεύει να αντέξει την κόπωση που προκαλεί η διαρκής εγρήγορση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καταλήγοντας, ο κ. Νικόπουλος υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος προστασίας είναι ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις οι οποίες είναι πολυπαραγωγικές, δεν είναι δηλαδή μια αιτία. Λίγη χαλάρωση, λίγη ανευθυνότητα, λίγο ό,τι θέλετε πέστε, δίνει τη δυνατότητα σε αυτό τον ιό και ειδικά με αυτή τη μετάλλαξη να έχουμε πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και να αυξάνονται τα κρούσματα. Έχουμε το σκληρό δείκτη των θανάτων σε υψηλό επίπεδο. Σε υψηλό επίπεδο. Και χειρότερα. Ναι, το κατοστάρι δηλαδή είναι ο μέσος όρος. Ελπίζουμε με αυτό που βλέπουμε την ελάττωση στις διασωληνώσεις, γιατί είναι σπάνιο να πεθάνει ένα άτομο από κορονοϊό από τη ΜΕΛ. Όχι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει, αλλά συνήθως είναι θάνατοι που προέρχονται από τις ΜΕΘ-COVID. Έχουν ελαττωθεί οι διασωληνώσεις. Μιλάμε όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά γενικότερα για όλη τη χώρα. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα ότι ίσως σιγά σιγά αποκλιμακώνεται αυτή η ένταση, η οποία όμως πάντοτε ελοχεύει. Ξέρετε, όταν αυξάνεται ο αριθμός ο γενικότερος των κρουσμάτων με τον νόμο των πιθανοτήτων, κάποιοι από αυτούς, είτε γιατί έχουν και άλλα νοσήματα, είτε γιατί δεν είναι εμβολιασμένοι, είτε δεν ξέρω εγώ τι, θα καταλήξουν να πάνε σε ΜΕΘ. Επομένως, δεν αρκεί να έχουμε λιγότερους, πρέπει να μειωθούν και τα κρούσματα. Που σημαίνει εμβόλιο. Εμβόλιο, εμβόλιο.